Ρεπορτάζ. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο απογευματινό μαγκαζίνο με τον Πέτρο Κουσουλό. Καθημερινά στις 7 στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την Πάτρα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Ηλίας Τσίπας από την Αίρα Πάτρας, να δούμε τι εξελίξεις έχουμε στον μυστηριώδη θάνατο των τριών κοριτσιών της ίδιας οικογένειας. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα θρίλερ το οποίο πραγματικά απασχολεί ολόκληρο το Πανελλήνιο. Υπάρχει πανελλήνιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά αυτή την πρωτοφανή ιστορία. Τρία κορίτσια μίας οικογένειας πέθαναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το ένα πίσω από το άλλο. Και πλέον γίνεται έρευνα, την οποία έρευνα, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, την έχει αναλάβει το ανθρωποκτονιόν. Ηλία μου, καλησπέρα. Πέτρο, καλησπέρα. Πολύ σωστά το είπες. Διαστάσεις θρίλερ παίρνει υπόθεση στην Πάτρα με τα τρία νεκρά κορίτσια, αδέρφια, αδέρφια, και αφορούν την ίδια οικογένεια, τα οποία χάθηκαν σε τρία χρόνια συγκεκριμένα, μέσα σε διάστημα 32 μηνών. Ξεκινούν οι καταθέσεις, οι οποίες θα αφορούν συνολικά 15 γιατρούς και νοσηλευτές από 4 νοσοκομεία της Αθήνας αλλά και της Πάτρας, αλλά και 7 γιατροδικαστές, οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν για τα ευρήματά τους, για τους τρεις θανάτους που, όπως είπαμε, μόλις σε διάστημα 32 μηνών. Να σημειωθεί πως μέσα στο επόμενο 20ήμερο αναμένονται τα κρίσιμα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξολογικών εξετάσεων της 9χρονης Τζορτζίνας. Ναι. Για την υπόθεση τοποθετήθηκε η προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Πάτρας, κυρία Αγγελική Τσιόλα, ζητώντας σεβασμό στην οικογένεια και εμπιστευτικότητα. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου, σημείωσε, επειδή κάποιοι συνάδελφοι που ήταν θεράποντες γιατροί των παιδιών δεν ήθελαν να μιλήσουν, τοποθετήθηκα εγώ. Το ερωτηματικό που πλανάται είναι γιατί είναι ασαφής η αιτία θανάτου των παιδιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, Πέτρο, μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των επιστημόνων που σχετίζονται με την υπόθεση, αλλά και την εξέταση όλων των ιατρικών φακέλων και πορισμάτων για τα τρία αγκελούδια, αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και οι γονείς τους, οι οποίοι είχαν σήμερα συνάντηση με τους δικηγόρους που έχουν ορίσει προκειμένου να καθορίσουν τις κινήσεις τους. Να σημειωθεί σε όλα τα παραπάνω πως δόθηκε η απάντηση των γονέων μέσω του δικηγόρου τους, κ. Νίκου Καράμπελα, σε ό,τι αφορά το χαμό της 9χρονης Τζορτζίνας, ναι, για τον απεινιδιδωτή. Τι λένε, Ηλία? Λένε πως δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση από εξωγενή παράγοντα. Αυτό αφορά τον απεινιδιδωτή, ενώ για το ίδιο ακριβώς θέμα τοποθετήθηκε και ο καρδιολόγος της Τζορτζίνας, ο Γιάννης Παπαγιάννης, για τις εκτιμήσεις, τις παρεξηγήσεις και τις εσφαλμένες γνώμες, όπως ο ίδιος τις χαρακτήρισε, που διατυπώνονται δημοσίως για τα αίτια θανάτου της μικρής από την Πάτρα. Συγκεκριμένα τα λόγια του ήταν: ο απεινιδιωτής δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες ότι κάποιος έκανε κάτι εξωτερικά. Ναι, δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες ότι κάποιος έκανε κάτι εξωτερικά, έτσι, αυτό... Αυτό ανέφερε. Αυτό ανέφερε. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο από αυτό το συμπέρασμα συνάγεται. Μάλλον από αυτό το οποίο λέει συνάγεται ότι δεν μπορεί να υπάρχει εξωτερική παρέμβαση. Λέει ότι δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες αν κάποιος έκανε κάτι εξωτερικά. Ότι, δηλαδή, σωστή παρατήρηση, Πέτρο. Ότι δεν μπορεί να μιλήσει ουσιαστικά, λέει ο απεινιδιδότης. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, Ηλία μου, πέραν της ανακοίνωσης την οποία εξέδωσαν οι γονείς μέσω του κυρίου Καράμπελα, του δικηγόρου. Ναι. Υπήρχε κάποια άλλη αντίδραση? Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τώρα τι λένε μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις? Έχεις καθόλου κλίμα? Άνθρωποι αυτοί τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, αλλά και κάποια πρόσωπα οι οποίοι μπορεί να τους να γνωρίζουν και να είχαν κάποιες επαφές μαζί τους, ναι, είναι σοκαρισμένοι και αυτοί από κάποια δημοσίευματα και με την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση από εδώ και πέρα. Δηλαδή, που έχει πάει στο έμπειρο τμήμα των ανθρωποκτονιών στην Αθήνα, διότι υπάρχουν υποψίες, Πέτρο. Αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο. Ναι, εντάξει, δεν είναι ντροπή να το πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν υποψίες, έχουν γραφτεί συγκεκριμένα πράγματα, έχουν στοιχοποιηθεί και οι ίδιοι, αν θέλεις, έτσι, μέχρι ενός βαθμού. Το είπες πολύ σωστά. Ναι. Έχουν στοιχοποιηθεί και οι ίδιοι, και κάποια δημοσίευματα, όπως είπα, στο διαδίκτυο έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, ναι, αναφέρουν κάποια ακραία σενάρια. Ναι. Βέβαια, δεν υιοθετούμε τίποτα, διότι δεν είναι ελεύθερο το θέμα. Δεν υιοθετούμε τίποτα, δεν αποκλείουμε τίποτα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις. Γιατί είναι προφανές ότι από τις εξετάσεις της Τζορτζίνα θα λυθεί αυτό το μυστήριο, το οποίο είναι πραγματικά σπάνιο φαινόμενο. Τώρα πεθαίνουν τρία παιδιά από αδιευκρίνηστη αιτία, ας πούμε, το ένα πίσω από το άλλο, της ίδιας οικογένειας μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι του ανθρωποκτονιών οι αξιωματικοί, οι οποίοι είναι καθόλου έμπειροι και με την καθοδήγηση φυσικά του εισαγγελέα Πάτρας, θα κάνουν τη δουλειά τους.
Ακριβώς, Πέτρο, γιατί όπως λένε όλοι, κάτι δεν πάει καλά. Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει στην κοινή γνώμη. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν την υπόθεση. Κάτι δεν πάει καλά, είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά και ελπίζουμε να μην βρεθούμε όλοι μας προδυσάρεστον εκπλήξεων. Ναι, προδυσάρεστον εκπλήξεων. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μας καλά.